Όργη και αγανάκτηση προκαλούν οι αποκαλύψεις για τις ελλείψεις στην εκπαίδευση του σταθμάρχη Λάρισας, καθώς ο 59χρονος φαίνεται να μην γνώριζε ούτε τα βασικά από τον χειρισμό του πίνακα, σηματοδότηση του σταθμού. Όπως λένε άτομα που εργάζονται για χρόνια στη συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή, η θέση του σταθμάρχη απαιτεί άριστη γνώση και του συστήματος αλλά και της σηματοδότησης. Εγώ θα έβαλα στο πειράμα, λέει, δεν άλλο κοδοτής. Εγώ την έβαλα. Εγώ φώναζε, μα από εκεί κανένα. Όλα λάθη, ναι. Κάθε βάρκια υπήρχαν δύο σταθμάρχες. Δύο σταθμάρχες. Και στο σταυρολάρι σας και στην τελειδική σας. Όλες. Η αρχική ερμηνεία του ΣΥΓΜΑ ήταν ότι τα τρένα δεν είχαν συγκρουστεί με τοπικά. Ο σταθμάρχης Λάρισας, 15 λεπτά περίπου μετά από το συμβάν, δεν ήταν ακόμη σε θέση να συνειδητοποιήσει ότι εξαιτίας του οι σειρμοί βρέθηκαν στην ίδια γραμμή και σε τροχιά αναπόφευκτης σύγκρουσης. Μου κόπηκαν τα πόδια γιατί κατάλαβα τι είχε γίνει. Σοκαριστικοί μοιάζουν και οι τελευταίοι διάλογοι του σταθμάρχη που είδαν το φως δημοσιότητας, καθώς φαίνεται ο ίδιος να μην έχει καταλάβει τι έχει συμβεί. Ναι. Κύριε, το 62 από πού το έδιωξες? Ε? Από πού το έδιωξες το 62? Στην γραμμή ανώδου κανονικά. Γιατί αυτοί λένε ότι έχει γίνει εμπορικό με τέτοιο, έχει γίνει σύγκρουση. Αμάν. Πώς έγινε αυτό? Καλώς, δεν ξέρω ό,τι και θα σας πω. Άνοδο δεν το έστειρες? Ναι. Και η άλλη κάθοδο, δεν έγινε. Τόσο κατά την απολογία του στην τακτική ανακρίτρια, όσο και στους ηχογραφημένους διαλόγους του σταθμού Λαρίσης, είναι εμφανής η ακαταλληλότητα του σταθμάρχη, τουλάχιστον ως προς τη διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης, πολλο δε μάλλον όταν μιλάμε για μια σύλληπτη τραγωδία με 57 θύματα. Έλα ρε Παντελή. Έλα. Επαγγελισμό είναι, λένε. Τι έχει γίνει? Πρέπει να έγινε τράκα. Τι τράκα, με ποιον? Παντελή. Ναι. Από εδώ έφυγε στη γραμμή ανόδου. Τι έγινε, πώς και τι με τα κλαδιά σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται. Όπως έγινε και με το 2597, τώρα τι έγινε, πώς πήγαν εκεί πέρα αυτοί, δεν ξέρω. Ό,τι α πούμε, θα σου πω ψέματα. Εσύ από την ανόδο το έδιωξες? Από άνοδο. Από άνοδο την έδιωξε από εδώ πέρα. Τώρα πώς γύρισαν τα κλειδιά αυτά, πώς γύρισαν τα κλειδιά και μπήκε στην άνοδο. Έχει γίνει με τράπα με το εμπορικό. Ναι. Σίγουρο είναι αυτό. Ναι. Έγινε. Έλα Παντελή. Θα σου πω, έχει πάει κανένα στο σημείο να μας πει? Τώρα πήρα και έχω πάρει και τους τεχνίτες από τη γραμμή να πάνε. Ναι. Και η πυροσβεστική είναι εκεί και... Τι λένε ακριβώς? Δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Εσύ κανονικά έφυγε από άνοδο το τρένο. Ναι. Ναι. Σήμερα ήδη που είπα ότι έχω κλειδί με τα πρόβλημα. Καλά, μετά μου το έπαιζα. Αλλά αυτό κλειδιά, τώρα έγινε άνοδο. Το άλλο, τώρα πώς έγινε το κλειδί. Ενώ είναι γυρισμένο στην ευθεία και ήταν γυρι... Πάντων. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εκεί από άνοδο όμως έδιωξες, αυτό δεν είναι? Εγώ έφυγε από άνοδο. Ναι. Τώρα από εκεί και μετά πώς έγινε και μπήκε στην κάθοδο με τα κλειδιά αυτά, δεν ξέρω σήμερα τι έγινε. Τέλος πάντων, έγινε. Ό,τι ενημερώσαμε, ενημερώσαμε αμέσως. Ναι, 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 ναι. Από όσα κυριολεκτικά απίστευτα ακούγονται στα ηχητικά αποσπάσματα, σύντα λεπτομερή στοιχεία, τα οποία κατέθεσε ο ίδιος ο σταθμάρχης κατά την ανάκριση και πριν προφυλακιστεί, τεκμέρεται πλήρως ότι ο 59χρονος ήταν εντελώς ανέτοιμος για τα καθήκοντα που είχε αναλάβει και μάλιστα σε ένα σταθμό από τους πλέον πολυσύγναστους του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, όπως είναι αυτός της Λάρισας. Έλα, Ελένη. Βασίλη, τι έχει συμβεί? Έγινε τράκα. Ναι, πώς έγινε τράκα? Δεν ξέρω. Ό,τι θα σου πω, Ελένη, θα σου πω ψέματα. Τώρα πώς έγινε και μπήκε στην κάθοδο αυτό το τρένο, δεν ξέρω. Είσαι. Εντάξει. Έλα, Παντελή. Βασίλη. Έλα. Εσένα σου έδειχνε άνοδο ότι έφυγε το τρένο, έτσι δεν είναι? Ναι. Άνοδο. Ναι. Ναι, έγινε καλό. Από την έλλειψη προϋπηρεσίας έως την επιπολαιότητα των προϊσταμένων και των αρχαιότερων συναδέλφων του, καθώς και τη δική του αδυναμία να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της καταστροφής που προξένησε, επιβεβαιώνεται ότι το πολύ νεκρό δυστύχημα απλώς τελούσε εν αναμονή.